Το στομάχι και ήταν γενικά δύσκολη και συνεχίζει να είναι δύσκολη για όλους μας. Οπότε τα επαγγελματικά τώρα πάνε λίγο σε δεύτερη μοίρα, γιατί είχαμε πιο σημαντικά, πιο σοβαρά, πιο μεγάλα θέματα. Τι θα κάνεις του χρόνου? Α! Τι να σου πω τώρα, ακόμα δεν υπάρχει κάτι που να είναι ανακοινώσιμο. Είμαστε σε κουβέντες, θα δούμε, δεν έχω κάτι να σου πω. Μακάρι να είχα να σου το έλεγα, δεν ξέρω. Ο Γιώργος Λιάγκας τι θα κάνει του χρόνου? Δεν ξέρω για μένα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πάρθουν οι αποφάσεις, δεν ξέρω. Ο καθένας μιλάει για τον εαυτό του. Δεν γνωρίζω, θα δούμε. Η εκπομπή που κάνετε τώρα, υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί και του χρόνου? Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω ακόμα επίσημα κάτι. Δεν γνωρίζω, οπότε δεν θα ήθελα να ανακοινώσω ή να πω κάτι το οποίο δεν. Οφείλω να σε ρωτήσω. Ακούστηκε ότι πρότειναν στον Γιώργο Λιάγκα να κάνει το πρωινό τα Σαββατοκύριακα απέναντι από τον Νίκο Μάνες. Έχετε συζητήσει καθόλου μεταξύ σας? Δεν το ξέρω, το ακούω από σένα πρώτη φορά, ούτε το διάβασα κιόλας. Γράφτηκε? Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή αυτό που εμένα με αφορά είναι να ολοκληρωθούν και τα δικά μου τα επαγγελματικά, να φύγουμε διακοπούλες, να περάσουμε όμορφα και να ξέρουμε στο καλοκαίρι. Επαγγελματικά τι θες να κάνεις, ιδανικά του χρόνου? Δεν ξέρω, κάτι που να μου δώσει χαρά. Αυτό βλέπω πάντα στη ζωή μου, εξέλιξη και χαρά. Έχεις δεχτεί κάποια ωραία πρόταση? Συνδυάζονται, βγαίνουν ωραία. Δεν θα σου πω τώρα. Είπα και στην εκπομπή, ήταν η χειρότερη συνεργασία μου τα 28 χρόνια που δουλεύω στην τηλεόραση. Ο Γρηγόρης Γκουντάρας έκανε μια δήλωση. Μην με ρωτάς γι' αυτά. Γιατί? Σας αγαπώ και σας φιλώ. Πώς σου φάνηκε αυτό που είπε ότι ήταν από τις πιο δύσκολες συνεργασίες του τα τελευταία 28 χρόνια της πορείας? Δεν θα το σχολιάσω, Χρήστο μου, στο πόδι, γιατί δεν υπάρχει λόγος να πω κάτι που να είναι τόσο γρήγορο, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα πω κάτι που να είναι ολοκληρωμένα η σκέψη μου. Οπότε θα δώσει άλλη ευκαιρία. Μην μου το σχολιάσεις, πες μόνο αυτό. Σε στεναχώρησε, σε ξάφνιασε ή σου πέρασε τελείως αδιάφορα? Ούτε το ένα, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο. Θα το βρήκα δηλαδή. Θα το πούμε άλλη στιγμή. Την αγάπη μου σε όλους. Τα ματινάκι μου, μερούλα μου. Στον Κωστάκη, στο Χάρη, στη Μαρία, σε όλους και στο Τινάκι. Φιλάκια πολλά. Είχατε μια πολύ ωραία χρονιά και του χρόνου με υγεία. Ελενάκη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον Βασίλη σίγουρα τον ξέχασε έτσι, επειδή λόγω κεκτημένης ταχύτητας μιλούσε. Η αλήθεια είναι ότι το χειρίστηκε πολύ ωραία το κομμάτι του Γρηγόρη. Δηλαδή, έδειξε ότι προφανώς και την ενόχλησε, γιατί είπε ότι ούτε αδιάφορο μου πέρασε, αλλά δεν θέλησε να μπει στη διαδικασία να το σχολιάσει. Οπότε σε μια δήλωση που μπορεί και να κοπεί και να μονταριστεί, και δεν εννοώ να μονταριστεί με την έννοια να τις αλλάξουμε, να τις παραποιήσουμε τα λεγόμενα, αλλά σε μια συνέντευξη, ξέρεις, πολλές φορές. Δεν έχει και κανένα λόγο τώρα να το κάνει. Γιατί να πεις αυτό το είδος της τολισφαίρης, είπα, σούπα, όταν θα θέλει να το απαντήσει και να πει τα δεδομένα όπως έχουν, νομίζω ότι θα το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Ελένη. Δεν είναι και τέτοιο παιδί γενικά η Ελένη να απαντήσει, ας πούμε, και να πει κάτι άσχημο ή κάτι κακό για κάποιον. Δηλαδή, ναι. Όχι, βρε, προφανώς. Αλλά όταν κάποιος σε θίγει σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία, νιώθεις κάποιες φορές την ανάγκη να βάλεις και εσύ τα πράγματα στη θέση τους ανάλογα με το τι έχει ζήσει. Ναι, αλλά δεν γιατί είναι στιγμή αδυναμίας ότι δεν απαντάει αυτή τη στιγμή. Είναι ότι θα τοποθετηθεί, ότι ναι, μεν αυτό που λες με πείραξε, αλλά θα τοποθετηθεί. Για, όπως για τον Γρηγόρη Γκουντάρα ήταν μια δύσκολη χρονιά. Για, πόσο μάλλον για την Ελένη, που η Ελένη είχε το όνειρο να κάνει το επόμενο βήμα. Είχε όνειρα, είχε φιλοδοξίες, είχε επιθυμία και ξαφνικά κάποιες συνθήκες, η κατάσταση δεν της επέτρεψε να απολαύσει αυτό το όνειρο που είχε. Οπότε δεν είναι ότι για την Ελένη ήταν η τέλεια χρονιά που ήταν περίπατος και ο Γρηγόρης μόνο είχε το θέμα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο άδικο να το χρεώνουμε σε εκείνη. Που για την Ελένη είναι πολύ πιο σοβαρό όλο αυτό το πράγμα, γιατί ήταν αυτή που ηγείται της εκπομπής, είχε όλη την ευθύνη της εκπομπής και φυσικά όταν μια εκπομπή δεν πάει καλά, αυτή που. Τα έχουμε...